το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, το οποίο ήταν σαφές, ήταν καθαρό και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το τρένο της κυβέρνησης προχωρά, έχει σαφή κατεύθυνση, προχωρά σταθερά και θα φτάσει στον προορισμό του. Από εκεί και πέρα. Όποιος δεν θέλει να φτάσει σε αυτόν τον προορισμό ή όποιος δυσφορεί στη διαδρομή, τότε μπορεί να κατέβει από το τρένο. Αυτό δεν θα επηρεάσει ουδόλως την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει σαν κεντρικό της στόχο αυτή τη στιγμή την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, την τόνωση της ανάκαμψης, την υποστήριξη των κοινωνικών στρωμάτων που δυσανάλογα επιβαρύθηκαν την περίοδο της κρίσης. Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή χρησιμοποίησατε το ρήμα δυσφορή και είναι αυτό που είδαμε και στον τύπο σήμερα, για δυσφορία δηλαδή του κυρίου Κοντζιά προς το Μέγαρο Μαξίμου. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν ο κύριος Κοντζιάς δυσφορεί με τον κύριο Καμένο, το μήνυμα αυτό πηγαίνει και προς εκείνον. Ακούστε, κυρία Τζίμα, εγώ δεν γνωρίζω αν ο κύριος Κοντζιάς δυσφορεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω όμως, διότι δεν έχει λόγο να δυσφορεί. Διότι η πολιτική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι αυτή με την οποία συμφωνεί ο κύριος Κοντζιάς. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος προς δυσφορία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο κύριος Κοντζιάς δεν θα το επικοινωνούσε αυτό μέσω διαρροών. Αυτή η κυβέρνηση δεν επικοινωνεί με διαρροές. Θα το έλεγε ευθέως στον Πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει και καθημερινή δεν το έχει πει. Δεν σας και έχει τακτική επικοινωνία. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει επικοινωνήσει τίποτα τέτοιο ο Υπουργός Εξωτερικών και όπως σας λέω, δεν θα είχε και λόγο δυσφορίας. Ο κύριος Κοντζιάς πήγε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μία από τις συνηθισμένες ενημερώσεις που κάνουν οι υπουργοί, αυτό εξέπεμψη η Προεδρία. Λένε όμως οι πληροφορίες ότι εκεί άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιμένει τον κύριο Τσίπρα να γυρίσει, να μιλήσουν μαζί, όπως είπατε και εσείς πριν, και άφησε να εννοηθεί ότι θα δει και τα επόμενα βήματά του. Σας ξαναείπα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει τακτικότατη επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Επομένως, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν ήθελε να πει κάτι στον Πρωθυπουργό του, θα του το έλεγε. Είσαστε σαφείς. Τώρα πάμε να δούμε κάτι άλλο. Χθες είχαμε ένα επεισόδιο μέσα στο Υπουργικό ανάμεσα στον κύριο Κοντζιά και στον κύριο Καμένο. Μάθαμε για αυτούς τους διαλόγους. Ήταν επιθετικός ο κύριος Κοντζιάς, του είπε ότι βλάπτει στα εθνικά συμφέροντα και ο κύριος Καμένος ανταπέδωσε με έναν τρόπο στον κύριο Κοντζιά, λέγοντας ότι είπε ότι τη συμφωνία θα τη φέρεις μετά τις εκλογές. Το ερώτημα το εξής, είναι, πρώτον, αν έγιναν έτσι, και δεύτερον. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω φαντασιόπληκτες διαρροές. Ναι. Ακούστε. Α, δεν ισχύουν αυτά. Διότι δεν γνωρίζω, για ανθρώπους από το Υπουργικό Συμβούλιο οι οποίοι θα μπορούσαν να διαρρέουν τέτοια φαντασιόπληκτα πράγματα. Εσείς δεν κατανοώ ότι δεν τη σκοπιμότητα αυτή τη διαρροή. Αυτό το οποίο έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση στη βάση μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει πράγματι μια πολιτική διαφωνία. Ωστόσο, είναι αναγκαίο ως Υπουργικό Συμβούλιο να ξεκαθαρίσουμε όλοι συλλογικά τη στάση μας και να πούμε εκ των προτέρων ότι κανείς από τους παρόντες και τις παρούσες δεν υπάρχει περίπτωση να συμπλέψει με μια προσπάθεια της δεξιάς και της άκρας δεξιάς να προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Και αυτό, προσέξτε, και αυτό έγινε απολύτως σαφές και απολύτως δεκτό από όλους όσους συμμετείχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάποιοι το χαρακτήρισαν ως παρακάλι αυτό. Συγγνώμη, ότι μην τα πάτε από αυτό, αλλά να ξεκαθαρίσουμε πρώτα αν υπόθηκαν αυτά που διέρευσαν. Δηλαδή, είπε ο κ. Κοντζιάς στον κύριο Καμένο ότι παίζει προσωπικά πολιτικά παιχνίδια και κάνει κακό στη χώρα. Αυτά είναι φαντασιόπληκτες διαρροές, οι οποίες έχουν και πολιτική σκοπιμότητα από πίσω τους. Δηλαδή, κάποιος διέρευσε ψέματα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος διαρρέει. Μπορεί αυτές οι διαρροές να έχουν γίνει στα μαγειρία. Με συγχωρείτε, από πού σας προκύπτει αυτό? Μπορεί να έχουν γίνει στα μαγειρία του διαδικτύου. Δυσκολεύομαι εγώ σας να λέω λοιπόν ότι όλοι οι συνάδελφοι εγώ, σε όλα λοιπόν, τα μέσα έχουν υπάρξει μια ομαδική παράκουση. Σας λέω το εξής, ότι η συζήτηση που έγινε χθες ήταν ανοιχτή, ήταν πολιτική. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία την οποία έχει εκφράσει ο κύριος Καμένος εδώ και 10 μήνες, δεν είναι καινούρια. Ωστόσο, αυτό το οποίο μου είπατε για τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός δεν παρακαλά κανέναν. Ο Πρωθυπουργός εκτελέστηκε αντιπολίτευση αυτό, λέγοντας ότι παρακάλεσε ουσιαστικά τους μεν κρατήστε την κυβέρνηση, τους δε ότι παιδιά μην το τσιγκλάτε τον Καμένο, αφήστε τον να συνεχίσουμε. Ο Πρωθυπουργός δεν παρακαλά κανέναν και θα σας πω κάτι. Δεν έχει φοβηθεί αυτός ο Πρωθυπουργός ποτέ τις πολιτικές εξελίξεις. Ούτε τώρα.
ποτέ δεν έχει φοβηθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Στις πολιτικές εξελίξεις όμως ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός δεν σύρεται. Τις προκαλεί ο ίδιος όταν θεωρεί ότι αυτό είναι θετικό για τη χώρα και το λαό της. Τον ενόχλησε λοιπόν η στάση Πάνου Καμένου, λέτε? Ναι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Σε τι να τον ενοχλήσει. Ο πρωθυπουργός εχθές. Όταν έθεσε το πλάν B στους Αμερικανούς. Ο πρωθυπουργός χθες έθεσε ένα σαφές πολιτικό ζήτημα. Ότι η κυβέρνηση θα πρέπει με ενότητα να πορευτεί μέχρι τη λήξη τετραετίας. Και ο κύριος Καμένος, πιο σαφής από ποτέ, είπε ότι βεβαίως διατηρεί τη διαφωνία του, αλλά την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμπλέψει με την προσπάθεια που γίνεται από τη δεξιά δηλαδή, και την ακροδεξιά. Δεν ζήτησε μια δέσμευση ότι ο κύριος Καμένος δεν θα στηρίξει μια πρόταση Μομφής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό δεν ζήτησε. Ο πρωθυπουργός είπε να μην συμπλέψει κανείς σε ενδεχόμενη πρόταση ή σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή όποιου άλλου να αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Όταν αυτό το ζητά ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό όμως δεν δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να το ζητήσει. Αν δεν υπήρχε ανάγκη να το ζητήσει, γιατί να το έβαζε το θέμα? Υπήρξε μια πραγματική συζήτηση τις προηγούμενες 10 μέρες. Τι θα συμβεί εφόσον έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή? Αυτή η συζήτηση βεβαίως εντάθηκε το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά υπάρχει εδώ και περίπου 10 μήνες, δεν είναι καινούριο. Λοιπόν, από την άλλη, έτσι προχωρούν λοιπόν οι κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν προχωρούν οι κυβερνήσεις, κυρία Τζίμα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο σκοπιανό ζήτημα την ήξερε πάντα. Μπήκε στη συγκυβέρνηση αυτή λοιπόν, ξέροντας ποια θα είναι η θέση. Οι πολυκομματικές λοιπόν κυβερνήσεις στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στη Γερμανία. Το έχετε δει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες διαφωνίες, για παράδειγμα, στη γερμανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού. Οι πολυκομματικές λοιπόν κυβερνήσεις, όταν υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές διαδρομές, τοποθετήσεις κλπ., συζητούν και αποφασίζουν. Δηλαδή, και αποφασίζουν, επιτρέψτε μου να πω μισή κουβέντα. Λοιπόν, και αποφασίζουν με πλειοψηφίες. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι σαφές, το δίλημα είναι σαφές και η κατεύθυνση είναι σαφής. Κανείς δεν πρόκειται από τη σημερινή κυβέρνηση να συμπλέψει σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Τελεία παύλα. Εκτός αυτό είναι ένα δημοκρατία... θετικό πολιτικό μήνυμα ενότητας. Σύμφωνοι. Μισό λεπτά. Και αν ο Πάνος Καμένος πάει μόνος του με αυτό που είπε. Εγώ θα αποσύρω τους βουλευτές μου, είπε. Σε περίπτωση που έρθει. Μα μίλησε και η κυρία Κουντουράκη. Ο κύριος Καμένος ήταν απολύτως σαφής. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα πολιτικά σενάρια, εφόσον έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή εφόσον ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, δεν ασχολείται ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κύριε εκπρόσωπε, πρόβλημα δηλαδή πολιτικό δεν υπάρχει. Όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πηγαίνει στις ΗΠΑ και τους λέει στο State Department, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, έχω και ένα άλλο σχέδιο εναλλακτικό. Και μετά επιστρέφει και λέει: το είχα πει στον Πρωθυπουργό, μου είπε ότι διαφωνεί, ότι είναι μονόδρομος η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά παρόλα αυτά εγώ πήγα και το είπα. Ακούστε. Ο κύριος Καμένος νομίζω ότι ξεκαθάρισε απολύτως τη θέση του την Δευτέρα στην συνέντευξη που έδωσε, αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΡΤ. Το γεγονός ότι έχει μια πολιτική διαφωνία η οποία είναι καταγεγραμμένη όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, είναι καταγεγραμμένη διεθνώς. Υπάρχει μια διαφορετική κατεύθυνση. Ως από εκεί και πέρα κόμματος, όμως, όχι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ως μέλος της κυβέρνησης που από έχει μια κεντρική γραμμή. Το αν διερευνά πιθανές άλλες δυνατότητες και αυτές οι άλλες δυνατότητες δεν γίνονται αποδεκτές ή δεν θεωρούνται ως οι κυρίαρχες κατευθύνσεις, αυτό είναι απολύτως δεδομένο. Λοιπόν, σας έχω πει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει διαφορετική πολιτική κατεύθυνση ως προς το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Εξάλλου, το χθεσινό Υπουργικό Συμβουλίο είχε και αυτό το χαρακτήρα. Να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ζητήματα, να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος, μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση και αυτό ακριβώς έγινε. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Στο διατάφτα λοιπόν λέτε πρώτον ότι αυτό που αποφασίστηκε χθες στο Υπουργικό μετά από αυτή την ανοιχτή συζήτηση είναι ότι θέμα πολιτικής σταθερότητας είναι σαφές ότι υπάρχει, αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε. Ακριβώς και απολύτως. Και ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ή ανατροπής της κυβέρνησης μέχρι πότε. Για να ξέρουμε και μέχρι πότε θα είναι μέχρι η πορεία της κυβέρνησης απρόσκοπη. Μέχρι τη λήξη της συνταγματικής θητείας της παρούσας Βουλής. Έρχει, από τη στιγμή, από το θέμα. Προφανώς. Από τη στιγμή που δεν τίθεται θέμα σύμπλευσης του οποιοδήποτε ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικές πλειοψηφίες μέσα στη Βουλή με την θέση του κυρίου Μητσοτάκη, είναι προφανές ότι δεν τίθεται και θέμα σταθερότητας κυβέρνησης χώρας. Και αν σας λέω λοιπόν ο κύριος Καμένος την ώρα που θα έρθει από την Βουλή, τι θα γίνει? Η ελληνική κυβέρνηση έχει την δυνατότητα
την πολιτική και κοινοβουλευτική δυνατότητα να ολοκληρώσει την συνταγματική θητεία της. Είστε σαφείς. Και κάτι τελευταίο. Η κόντρα του κύριου Κοντζιά με τον κύριο Καμένο θεωρείτε ότι είναι λήξασα ή θα περάσουμε το επόμενο διάστημα με διαρροές από τη μία και την άλλη πλευρά? Εγώ σας ξαναείπα ότι δεν πρόκειται να σχολιάσω τις διαρροές, διότι δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να τεκμηριώσω και από πού προέρχονται. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σας απαντήσω με καθαρότητα και σαφήνεια είναι ότι βεβαίως μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες στοχεύει ή σκοπεύει κανείς τα πράγματα. Όμως κόντρες σε αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικά ζητήματα τα οποία επιλύονται με θεσμικό τρόπο. Όπως έγινε και εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε ακριβώς για να θέσει επιτάπητος αυτά τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα. Να πάμε λίγο στα Σκόπια, αυτά κατά αυτά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Αναμένονται τις επόμενες μέρες αυτή η κρίσιμη ψηφοφορία στα Σκόπια. Η εκτίμηση που έχετε, η πληροφόρηση που έχετε, είναι θα τα καταφέρει ο κύριος Ζαέφ να βρει τους 80 βουλευτές? Εν τη αυτή περιπτώσει θα σκαλώσει και το πράγμα ή θα έρθει και συμφωνία το λέμε, εδώ γιατί στην Ελληνική πολλοί, Βουλή? Είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι αν είχε τους 80, ας το πούμε έτσι, ο Ζαέφ, είχε δικαίωμα να είχε κάνει την ψηφοφορία, προφανώς κερδίζει λίγο χρόνο. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σιναριολογήσω στη βάση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των συνταγματικών διαδικασιών. Αν βλέπετε ότι μπορεί να είναι δύσκολο τελικά για τον Ζαέφ. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν είναι και η πιο εύκολη πολιτική μάχη την οποία δίνει ο κ. Ζαέφ. Παρ' όλα αυτά, εμείς ελπίζουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια του κ. Ζαέφ να προχωρήσει και να υλοποιήσει εκείνες τις τυπικές προϋποθέσεις για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Βεβαίως έχουμε διαμηνήσει στην γειτονική χώρα ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί η συγκεκριμένη διαφορά και ο μοναδικός τρόπος, ο μοναδικός δρόμος μάλλον για τη συμμετοχή της γειτονικής χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, είτε αυτό είναι το ΝΑΤΟ, είτε αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αλλαγή του συνταγματικού ονόματος. Νομίζω ότι ως προς αυτό η ελληνική πλευρά είναι σαφής και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και από την Βουλή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη συζήτηση η οποία γίνεται για το αν και κατά πόσο θα αναθεωρηθεί το σύνταγμά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα με την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα στην Ομόνοια και το πολιτικό ζήτημα, αν θέλετε, που μπαίνει εδώ, γιατί προφανώς εσάς δεν θα σας βάζαμε ποτέ σε μια συζήτηση για τα επιχειρησιακά, είναι το ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη. Ναι. Δηλαδή, τι ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, ότι αν οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να διαφυλάξουν το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, πώς θα αισθανθεί ο πολίτης ασφαλής? Ακούστε, κύριε Δήμα, τέτοιου τύπου επιθέσεις δεν είναι καινούργιες. Έχουν υπάρξει τέτοιες και την περίοδο 2010-2014. Αλλά προφανώς το πρόβλημα παραμένει. Έχουν υπάρξει ακόμα χειρότερες την περίοδο πριν ακόμα το μνημόνιο. Είναι μια κατάσταση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου την άποψη ότι έχει μεγαλοποιηθεί υπερβολικά η συγκεκριμένη επίθεση. Για ποιο λόγο? Διότι εξυπηρετεί προφανώς την, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένη ατζέντα την οποία προσπαθεί να βάλει ο κ. Μητσοτάκης, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει τεράστιο θέμα ή επιδεινώνονται οι συνθήκες ζωής και οι συνθήκες ασφάλειας τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτό, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καλογύρου, πριν από λίγες μέρες στην Σχετική Επιτροπή της Βουλής, επευκαιρία της συζήτησης για τον νόμο Παρασκευόπουλου, δεν δικαιολογείται. Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε από τα στοιχεία είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση, κατά 30-40% στα μεγάλα, στα βαριά κακουργήματα. Άρα λοιπόν η ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη είναι, κατά τη γνώμη μου, στοχεύει κατά τη γνώμη μου σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Επιτρέψτε μου. Οι συνδικαλιστές της αστυνομίας δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Εντάξει, οι συνδικαλιστές της αστυνομίας. Που λένε δεν παίρνουμε εντολές. Οι αστυνομικοί της Αθήνας μίλησαν για γνωστούς και χαϊδεμένους. Από ποιον χαϊδεύονται αυτοί? Νομίζω ότι αυτή η ατζέντα, και αυτή η επιχειρηματολογία παραπέμπει σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω, όμως θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας να μεγαλοποιήσει το πρόβλημα και μάλιστα μη στηριζόμενος σε πραγματικά στοιχεία, αλλά στηριζόμενος σε εικόνες, θέαμα,
κλπ. Στην πραγματικότητα τι κάνει, στρώνει το δρόμο για μια μετατόπιση της συζήτησης προς ακροδεξιά κατεύθυνση. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό. Όχι, δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Και από την αντίδραση των αστυνομικών και από το γεγονός ότι κατέβηκε ένα μπουλούκι τα ξύτα με βάζετε σε επιχειρησιακά. Όχι, δεν είναι επιχειρησιακό. Σαν πολίτη. Βλέπετε μια τέτοια αντίδραση. Δεν έχει γίνει καμία προσαρμογή και καμία σύλληψη. Προφανώς και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Όμως, επιχειρησιακά, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πρώτον και θα σας θυμίσω ότι τέτοια περιστατικά έχουν γίνει εκατοντάδες φορές ενώ δεν ήμασταν κυβέρνηση εμείς, όπου υποτίθεται ότι χαϊδεύουμε αυτές τις ομάδες και παρόλα αυτά ούτε προσαγωγές γίνονταν, ούτε συλλήψεις γίνονταν. Άρα η πολιτική διότι... βούληση υπάρχει, κυρία Τζανακόπουλε. Η πολιτική γιατί βούληση προφανώς υπάρχει, λένε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Από εκεί και πέρα. Πολύ όταν... να το αντιμετωπίσετε. Ελάτε δεν θέλετε τώρα. Αρκετά να το αντιμετωπίσετε. Οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν κάνει κινήσεις που οδηγούν στη μείωση της εγκληματικότητας και μάλιστα με αποφασιστικό τρόπο, ήταν η σημερινή κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία να εκαθαρίσει το χώρο των εξαρχείων πέρσι το καλοκαίρι από τους εμπόρους ναρκωτικών και από τους διακινητές. Ποια άλλη κυβέρνηση έχει τολμήσει να το κάνει αυτό. Ναι, αλλά κοιτάτε μέσα στα εξάρχεια, υπάρχουν οι κουκουλοφόροι. Αυτοί που βρίσκουν καταφύγιο εκεί και που επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Εντάξει τώρα. Να πάμε λίγο στο με θέμα. Με πηγαίνετε τώρα σε μια επιχειρησιακή συζήτηση για το πού βρίσκουν καταφύγιο. Εσείς τους ξέρετε. Επιχειρησιακό, όχι, δεν είναι δική μου δουλειά. Τους έχετε δει εσείς ότι βρίσκουν καταφύγιο. Δεν είναι δική μου δουλειά. Αστυνομικοί πρέπει να το ξέρουν αυτό. Εντάξει, άρα λοιπόν. Θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία. Θέλω να σας θέσω τρία θέματα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, που ήταν και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μαθαίνουμε ότι χθες το βράδυ, στη σύσκεψη που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τσακαλώτο, προέταξε ένα κομμάτι του υπερπλεονάσματος να πάει σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, διότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου εξαφανίζεται το όποιο ευεργετικό μέτρο για το επίδομα. Πόσο θα είναι αυτή η αύξηση, έχετε ένα. Δεν εξαφανίζεται. Μειώνεται. Δεν εξαφανίζεται. Η αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι περίπου 10%. Και η στόχευση της κυβέρνησης, η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα μιας αντίστοιχης αύξησης στην επιδότηση που δίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε να υπερκαλυφθεί η διαφορά και να μην υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στη χθεσινή σύσκεψη δεν συζητήθηκε μόνο το πετρέλαιο θέρμανση. Συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα οικονομίας, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Διότι σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος στόχος της κυβέρνησης, στα πρώτα βήματα μετά το μνημόνιο, είναι ακριβώς και οι πολιτικές κοινωνικής στήριξης και οι πολιτικές ελαφρύνσεων, τις οποίες περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργείο. Συγγνώμη, για τις συντάξεις υπάρχει κάτι νεότερο. Τι περιμένουμε για να ξέρουν οι συνταξιούχοι. Όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, το σχέδιο του προϋπολογισμού μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με πάσα βεβαιότητα είναι ότι με δεδομένο ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων είναι δημοσιονομικό και προκύπτει ότι δημοσιονομικά δεν έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία την εφαρμογή του μέτρου για να επιτύχει τους στόχους της, είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα χρειαστεί η εφαρμογή του. Πότε θα το ξέρουν οι συνταξιούχοι, κύριε Τζανακόπουλε, μπορείτε λίγο να εκτιμήσετε. Οι συνταξιούχοι μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να είναι αισιόδοξοι και βέβαιοι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει συγκεκριμένη πολιτική θέση για το ζήτημα αυτό και την οποία σε συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα εφαρμόσει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ακρίβεια. Θα ήθελα να πάμε λίγο και σε άλλα εθνικά θέματα, να πάμε λίγο στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Βγάζουν τον Μπαρμπαρός και χθες ο κύριος Τσαβούσογλου είπε, μίλησε πάλι για μια δίκαιη μοιρασιά, είπε η Τουρκία δεν θα επιτρέψει μονομερείς δραστηριότητες. Φοβάστε μια νέα ένταση στην περιοχή με αφορμή αυτές τις εξαγγελίες της Τουρκίας ότι θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία κατά το παρελθόν έχει ακολουθήσει αυτή την πολιτική, άλλοτε την οδηγεί σε ύφεση, άλλοτε την οδηγεί σε έξαρση, ανάλογα με τις δικές της σκοπιμότητες, ανάλογα με τους στόχους τους οποίους θέλει να εξυπηρετήσει. Από τη δική μας μεριά, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας, αλλά και της αλλά και οποιασδήποτε άλλης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία
δεν θα κλιμακώσει. Είδαμε και την προηγούμενη άνοιξη ότι είχαμε μια σειρά από ρητορικές κλιμακώσεις, οι οποίες όμως δεν πήρανε χαρακτηριστικά ανοιχτής διένεξης. Δεν θεωρώ ότι και τώρα θα υπάρξουν τέτοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και καλούμε διαρκώς την Τουρκία και ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέρχεται πάντοτε στο τραπέζι του διαλόγου και να μην προχωράσει μονομερείς ενέργειες. Και ίσως και αυτό που λέει ο κ. Τζαβούσογλου, ναι, ότι από τα κέρδη που θα έχουν οι επιχειρήσεις εκεί στις γεωτρήσεις να έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο. Συμφωνείτε σε αυτό, σε μια τέτοια συνεργασία? Έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Μια τελευταία ερώτηση. Ετοιμάζεται ο κύριος Τσίπρας να ταξιδέψει για Μόσχα. Βελτιώθηκαν οι σχέσεις μας, γιατί περάσανε μια κρίση. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε διαμηνήσει ότι έχουμε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Συζητάμε με όλους, θέλουμε να συζητάμε με όλους, θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Από εκεί και πέρα, όταν υπήρξε μια... Όταν δεν έγιναν, κατά τη γνώμη μας, σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αντιδράσαμε. Από εκεί και πέρα το ζήτημα θεωρείται για μας λήξαν και γι' αυτό προχωράει και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρωσία. Η κουβέντα ποια θα είναι, λοιπόν? Η κουβέντα θα αφορά όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις με τη χώρα αυτή. Πάει και ο κύριος Καμένος τώρα. Ξέρετε, οι πολίτες τα εκμεταλλεύτηκε αυτό. Λέει με ποια ατζέντα θα πάει, με δική του ή με της κυβέρνησης. Ο κύριος Καμένος θα πάει με την ατζέντα της κυβέρνησης. Εκτός Ελλάδος κάτι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζαβούσογλου, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.